Ο Οβίντ ντε Κρολί, 1871-1932, ήταν Βέλγος παιδαγωγός, γιατρός και ψυχολόγος. Αγωνίστηκε για μια βαθιά μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, βασισμένη στην παγκόσμια μέθοδο εκμάθησης, στην οποία η ανάγνωση και η γραφή περιλαμβάνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όχι σε ξεχωριστούς κλάδους. Συμμετείχε μέσω του έργου του στο κίνημα της νέας εκπαίδευσης και εντάχθηκε στον Διεθνή Σύνδεσμο για τη Νέα Εκπαίδευση μαζί με άλλους σημαντικούς πρωτοπόρους όπως ο Ζαν Πιαζέ, ο Τζον Ντιούι και η Μαρία Μοντεσόρι. Οβίντ ντε Κρολί γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1871 στην πόλη Ρενέ του Βελγίου. Πατέρας του ήταν ο Ζαν Μπαπτίστ ντε Κρολί, κατασκευαστής υφασμάτων, και μητέρα του η Ζιστίν Σορέ. Σπούδασε ιατρική στη Γάνδη, παίρνοντας πτυχίο το 1896. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Βερολίνο και στο Παρίσι και ειδικεύτηκε στην νευροψυχιατρική. Το 1898 προσλήφθηκε από την Πολυκλινική στο κέντρο των Βρυξελών. Ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία με παιδιά που είχαν προβλήματα με την ομιλία και συνειδητοποίησε την εγκατάλειψη αυτών των παιδιών που κανένα ίδρυμα δεν δεχόταν να φιλοξενήσει. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Ανιές Γκισέ, με την οποία απέκτησε έναν γιο και δύο κόρες. Το 1901 η παιδιατρική εταιρεία πρότεινε στον ντε Κρολί να γίνει επικεφαλής ιατρός σε εργαστήριο κλινική για παιδιά με προβλήματα. Δέχεται με τον όρο ότι αυτή η κλινική θα γίνει και δικό του σπίτι, επειδή θέλει να παρατηρεί τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Έτσι ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ειδικής Αγωγής για παιδιά και των δύο φύλων. Τα παιδιά ζουν εκεί ελεύθερα και εκπαιδεύονται μαζί με τα τρία παιδιά του ντε Κρολί. Είναι κάθε μέρα με τα παιδιά και πραγματοποιεί αξιολογήσεις κάθε βράδυ με τους συνεργάτες του. Επεξεργάζεται, εμπλουτίζει τις σκέψεις του και τις αρχές της παιδαγωγικής του. Από εκείνο το σημείο και μετά, το μεγαλύτερο μέρος του έργου του ντε Κρολί επικεντρώθηκε σε θέματα παιδαγωγικής, υποστηριζόμενα από μια επιστημονική προσέγγιση στην παιδική ψυχολογία. Στη συνέχεια, από το 1907, με τη δημιουργία του σχολείου Ερμιτάζ του ντε Κρολί, διεύρυνε τη δράση του και στα λεγόμενα κανονικά παιδιά. Στόχος του σχολείου για τον ντε Κρολί δεν είναι η διδασκαλία, αλλά η εκπαίδευση. Όπως έλεγε, δεν πρόκειται απλώς για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής ή της μέτρησης. Το σημαντικό είναι η ζωή του παιδιού, το πώς θα μετατραπεί σε άνθρωπο. Δηλαδή, θέλουμε ένα σχολείο για τη ζωή με τη ζωή. Η σημασία του περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, είναι ουσιαστική στην εξέλιξη του παιδιού. Ο ντε Κρολί υποστηρίζει πως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες του περιβάλλοντος, κοινωνικοί και φυσικοί, ενσωματώνοντάς τους πλήρως στο περιβάλλον του σχολείου και της εκπαίδευσης. Το σχολείο πρέπει επομένως να προσφέρει στο παιδί δραστηριότητες που το φέρουν σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ως άτομο και ως κοινωνικόν. Το σχολείο δεν είναι απλώς ο τόπος μεταφοράς της γνώσης στους μαθητές για μελλοντικές σπουδές, αλλά και η περίοδος που το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητά του και προσαρμόζεται στην κοινωνία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους προκειμένου να οικοδομήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες. Μετά την παρατήρηση, η συσχέτιση με άλλα στοιχεία γνωστά από πριν ή από αλλού επιτρέπει τη δυνατότητα μιας γενίκευσης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Η έκφραση, ταυτόχρονα με τις δύο προσεγγίσεις, της παρατήρησης και της συσχέτισης, καθιστά δυνατή τη σύγκριση των διαφόρων συνεισφορών των μαθητών και την επικύρωση των συμπερασμάτων τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει θεμελιώδη σε αυτή την τριπλή προσέγγιση. Παρατηρήστε, συνεργαστείτε, εκφράστε. Ο ντε Κρολί υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντα του παιδιού που είναι ένας ισχυρός κινητήρας μάθησης. Αυτή η παιδαγωγική του ενδιαφέροντος βασίζεται στην έννοια της ανάγκης, θεμελιώδου σημασίας στη σκέψη του ντε Κρολί. Η οργάνωση της εκπαίδευσης λοιπόν οργανώνεται σε τέσσερα κέντρα ενδιαφέροντος: φαγητό, στοιχεία της φύσης, αντιμετώπιση των κινδύνων, εργασία και κοινωνική ψυχαγωγία.
Η έννοια της δραστηριότητας είναι θεμελιώδη στην παιδαγωγική του Ντεκρολί. Οι προτινόμενες δραστηριότητες πρέπει να απαιτούν, αν είναι δυνατόν ταυτόχρονα, όλες τις λειτουργίες, αισθητηριακές, πνευματικές και συναισθηματικές του παιδιού. Η χειρονακτική δραστηριότητα των παιδιών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής σε όλα τα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, με σχέδιο παρατήρησης, με την κατασκευή μοντέλων που συγκεκριμενοποιούν την αφηρημένη μάθηση, αναπαράσταση του περιβάλλοντος χώρου, της τάξης κλπ, φτιάχνοντας μια εφημερίδα στο τυπογραφείο. Αυτές οι χειρονακτικές δραστηριότητες συνδέονται και με άλλες σχολικές δραστηριότητες, υπολογισμός, έρευνα κλπ. Οι απλές προτάσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρατήρησης και συσχέτισης των παιδιών αποτελούν ένα σώμα που θα αποτελέσει τη βάση για την εκμάθηση της ανάγνωσης μέσω μιας διαδικασίας συγκρίσεων και διαιρέσεων σε ομάδες λέξεων, δηλαδή προτάσεις, έκταση λέξεις, μετά σε φωνήματα, μετά σε γράμματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εκμάθηση της ανάγνωσης βασισμένη κυρίως στο νόημα. Το σχολείο και συγκεκριμένα κάθε τάξη είναι ένας μικρόκοσμος όπου ασκείται η ζωή όπως στην κοινωνία, με την προοπτική μιας προετοιμασίας για δημοκρατική ζωή, όπου, όπως στην κανονική ζωή, τα πράγματα γίνονται και αναιρούνται, οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται με την προθυμία για διάλογο, η φωνή όλων ακούγεται, τα λάθη γίνονται αποδεκτά χωρίς στιγματισμό. Ο Ντεκρολί πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου 1932 σε ηλικία 61 χρόνων.